Μεκοπήρης Πρωτοχρονιάργης Βασιλόπουλος ξεκίνησε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοπλαρισαίων για το 2023 που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης. Μια ήρεμη προεκλογική χρονιά ευχήθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ενώ ο κ. Μαμάκος Μενσεράτου συμμερίστηκε την προεπίρου Δημάρχου για μια ήρεμη και πολιτισμένη προεκλογική περίοδο. Υγεία λοιπόν σε όλους, καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και μια τελευταία ευχή. Μια ήρεμη προεκλογική χρονιά. Μας χρειάζεται όλους για το κύρος των ίδιων των εκλογών, του Δήμου μας και της προσπάθειας που κάνει συνολικά η πόλη. Να είστε καλά όλοι. Υγεία και χαρές σε όσους αγαπάτε και θα συμμεριστώ και εγώ την προτροπή του Δημάρχου για μια ήρεμη, πολιτισμένη, δημιουργική και αποτελεσματική προεκλογική περίοδο που την έχει ανάγκη η πόλη μας. Στο παρελθόν όμως έτσι πολιτήκαμε και πιστεύω ότι θα πολιτευτούμε και φέτος. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Παρόλες όμως τις ευχές για ηρεμία, η συνεδρίαση ξεκίνησε με αρκετή ένταση με την τοποθέτηση του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, ο οποίος απάντησε σε σχετική ερώτηση της παράταξης Λαρισαίων Κοινών για δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως σχετικά με τη δημοτική κοινοφιλή επιχείρηση Λάρισας και έκαναν λόγο για σωρία αναθέσεων που δεν αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διάβγεια. Συγκεκριμένα, διευκρίνησε πως πρόκειται για 26 συμβάσεις εργαζομένων που προσλήφθηκαν με διαγωνιστική διαδικασία με απόλυτη διαφάνεια. Στη Διάβγεια δεν αναρτήθηκαν 26 συμβάσεις εργαζομένων που είχαν προσληφθεί με διαγωνιστική διαδικασία, με συμφωνημένες διαδικασίες με την ύπατη αρμοστία, με πολύ συγκεκριμένη μοριοδότηση και συνέντευξη και με ομόφωνες αποφάσεις της Επιτροπής Πρόσκλησης. Ο κ. Καλογιάννης, απαντώντας σε έντονο ύφος στο δημοσίευμα, τόνισε πως ο έλεγχος της ΔΚΕΛ δεν γίνεται από ελεγκτές δημόσιας διοίκησης ούτε από ράμπο. Αντιθέτως, οι δημοτικές αρχές υφίστανται από το 2010 και μετά πάρα πολλούς ελέγχους από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Ο έλεγχος της ΔΚΕΛ δεν είναι από ελεγκτές δημόσιας διοίκησης ούτε ράμπο. Αυτές οι εκφράσεις δεν υπήρξαν ουδέποτε στο Δήμο της Λάρισας, ουδέποτε βρέθηκαν τέτοιοι άνθρωποι στο Δήμο της Λάρισας. Το 2014, όταν ανέλαβε καθήκοντα η νυν δημοτική αρχή, η ΔΚΕΛ είχε έναν υπάλληλο που αυτή τη στιγμή διώκεται ποινικά. Δεν είχε συλλογισμούς συγκεκριμένους ούτε ορκωτούς συλλογιστές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλογιάννης. Πρόκειται για μια δημοτική επιχείρηση η οποία δεν είχε ισολογισμούς συγκεκριμένους και δεν είχε ορκωτούς συλλογιστές. Δεν χρησιμοποιούσε ορκωτούς συλλογιστές. Όσον αφορά το πρόγραμμα ένταξη προσφύγων Εστία 2, ο Δήμαρχος Λαρισαίων δήλωσε πως η διαχείριση του προσφυγικού στην πόλη ήταν άρεστη. Η διαχείριση του προσφυγικού στην πόλη ήταν άριστη. Δεν άνοιξε μύτη. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της παράταξης Λάρισα Μπροστά, Θανάσης Μαμάκος, δήλωσε πως οποιοδήποτε έλεγχος γίνεται αποτελεί ζήτημα μείζωνος σημασίας, νομικής αλλά και ηθικής και πως η υπεραπλούστευση του ελέγχου οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Οποιοδήποτε έλεγχος γίνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεις του Δήμου, σαφώς και αποτελεί ζήτημα μείζωνος σημασίας, όχι μόνο νομικής. Αλλά και ειδικής. Τα ζητήματα μια ανάρτηση στη διάρκεια αποφάσεων που εκ του νόμου πρέπει να γίνονται, τα υπεραπλουστεύσατε. Ενώ είναι γνωστό τη πάση ότι κάθε απόφαση που πρέπει να ανεβαίνει στη διάρκεια, το ξέρουν όλοι, πρέπει να ανεβαίνει στη διάρκεια. 26 συμβάσεις ξεχάσαμε, να ανεβούν, ξεχάσαμε να ανεβάσουν κάποιοι αρμόδιοι, όχι εσείς βέβαια. Αυτή η υπεραπλούστευση κάποιου ελέγχου νομίζω ότι οδηγεί σε λάθος ατραπούς. Τέλος, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης ανέφερε πως θα κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες εναντίον του δημοσιεύματος και πως θα βρίσκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια απομείωσης της δημοτικής αρχής.